Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι επίση, κύριε Κούγια. Με βάση το χαρτί που έχετε βγάλει, έχετε ξεδώσει από το γραφείο σας. Έχετε αναφερθεί και στον κύριο Καπουτζίδη. Ποιος είναι αυτό? Λέτε ποιος είναι αυτός ενώ έχετε... Ποιος είναι, δεν θέλω. Ποιος είναι αυτός για να ασχοληθώ πλέον σοβαρά μαζί του. Εντάξει. Έχω μια διαφορετική κοινωνιολογική προσέγγιση και ως άνθρωπος και ως οικογενειάρχης. Ο κύριος Καπουτζίδης έκανε μια ανάρτηση με μια φωτογραφία μου, η οποία δεν έχει καμία σχέση με αυτό που αναφέρουν, γιατί κάποιοι, μια δυσφήμισή μου από το Λαζόπουλο και ένα τραυματισμό μου από μπράβους που υπάρχει σχετική δικογραφία και αυτό θα το αντιμετωπίσω στο δικαστήριο, το παρουσίασαν ως τακουνιά. Αυτή είναι μια πραγματικά δυσφημιστικότατη άποψη, στην οποία χρόνια διαρρέει ο Λαζόπουλος και η παρέα του. Και εκείνο μπορώ να σας πω με ευθύτητα είναι ότι είναι εντελώς ψέμα. Είναι τραυματισμός μου από μπράβους. Τη φωτογραφία αυτή ανήρτησε ο κ. Καπουτζίδης για να διακομωδήσει εμάς τους ανθρώπους που έχουμε επιλέξει έναν άλλο τρόπο να ζούμε στη ζωή μας από την ομοφιλοφιλία. Έχουμε ένα διαφορετικό τρόπο να επιλέγουμε τον νοητικό μας σύντροφο. Έχουμε διαφορετικό τρόπο να κάνουμε οικογένεια. Έχουμε διαφορετικό τρόπο να διαπαιδαγούμε τα παιδιά μας. Και εκείνο που μπορώ να πω στον κ. Καπουτζίδη είναι ότι πραγματικά από ό,τι λένε είναι καλός καλλιτέχνης. Εγώ δεν τον έχω ποτέ. Δεν έχω πάει στο θέατρο κάπου να παίζει, δεν έχω δει μια εκπομπή του, δεν έχω και τον χρόνο. Τυχαία ένα Σάββατο σε μια εκπομπή του Σπύρου Παπαδόπουλου είδα αυτόν κοιτάζεται με τον ερωτικό του σύντροφο να αφιερώνουν τραγούδια και να διατυμπανίζουν ένα άλλο τρόπο ζωής που εμένα δεν με εκφράζει. Έβαλα τα παιδιά μου να κοιμηθούν. Άλλαξα κανάλι και αυτό ήταν όλο. Από εκεί πέρα δεν το ξέρω καθόλου. Ό,τι θέλει. Όμως δεν είναι και επιλογή του κύριου Καπουτζίδη, όπως μιλάτε και εσείς για τις επιλογές. Δικαίωμά του και το σέβομαι. Από εκεί πέρα τίποτα άλλο. Όπως και εμένα, δικαίωμά μου είναι να λέω αυτά τα οποία λέω και να διατυμπανίζω τις απόψεις μου. Και δικαίωμα όλων αυτών που επιλέγουν διαφορετικό τρόπο ζωής, τον οποίο επίσης σέβομαι, να τον επιλέγω. Γιατί και ο κύριος Λεγνάδης επιλέγει κάτι. Γι' αυτό και τον ανέλαβα. Το σέβομαι. Ευχαριστούμε πολύ. Τώρα να πω ιδανικά. Κατερίνα, ακούσατε ακριβώς. Ξέρουμε και τις επιλογές του Δημήτρη Λιγνάδη. Με τον τρόπο ζωής και τις επιλογές του Δημήτρη Λιγνάδη, γι' αυτό δεν ανέλαβα. Τι να πω, το σχολιάσω. Ιδανικά, αν αρχικά ευχαριστούμε πάρα πολύ, μένεις εκεί. Αρχικά θέλω να σας πω, θα μου πεις γιατί το παίζεις, ότι ιδανικά δεν θα ήθελα να το παίξουμε καθόλου αυτό το κομμάτι τώρα. Είμαστε...